Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, μιλώντας εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αγραμμενών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εσάς και την κυρία Πέρκα και τον κύριο Τεμπονέρα για την παρουσία σας εδώ. Κάποιος μίλησε για συντρόφους, αλλά εδώ μέσα βλέπω και συντρόφους, βλέπω και συναγωνιστές, βλέπω και συμπατριώτες και συνδυνοδιοπόρους. Είναι μια διαδικασία την οποία επιλέξαμε να κάνουμε, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος σε επαφή με το πρόγραμμα ή με αυτά που διεκδικούμε για την επόμενη κυβερνητική περίοδο σαν κόμμα εξουσίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα φυλάδιο το οποίο να το πάρετε στα χέρια σας, περιγράφει τους γενικούς άξονες. Εάν αποκτήσουμε γνώση το τι ακριβώς σημαίνει το καθένα από αυτά, θα είναι πάρα πολύ εύκολο για μας για να υποστηρίξουμε την άποψή μας και να διεκδικήσουμε την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εκλογές. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι άκρος σκληρό για τον μέσο Έλληνα πολίτη και καλό θα ήταν η πρότασή μας για την επόμενη μέρα να περιγράφει όλες τις δυνατότητες που παρέχει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σας ορίσω και εγώ με τη σειρά μου και να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι μια πόλη, καταρχήν να πω ότι έχω κάνει πολλά χρόνια μαθητικά στην πόλη σας και την αγαπώ, έχω πολύ καλές αναμνήσεις, αλλά κυρίως και ως βουλευτής Φλόρινας ξέρω τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα της περιοχής μας. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα στη χώρα είναι συνολικό και έτσι βρεθήκαμε σήμερα εδώ, γιατί θέλουμε να βαθύνουμε τη συζήτηση για το πρόγραμμά μας. Αλλά και για το όραμά μας, που είναι, δεν είναι άλλο από μια κοινωνία με δικαιοσύνη. Μ' ακούτε? Είναι καλά. Μια κοινωνία που κατανέμει τους πόρους, τους πολλούς και όχι τους λίγους, που έχει βασικές αρχές και κανόνες για να μην υπάρχει διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Έχουμε λοιπόν χρέος να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία που δοκιμάζεται, να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση της ζωής των πολλών. Για την ακρίβεια, για το μισθό, για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και παιδεία. Έχουμε όμως χρέος να υπερασπιστούμε και το κράτος δικαίου και την ίδια τη δημοκρατία. Να σταθούμε απέναντι στη συντριβή των δικαιωμάτων, το φόβο για το αύριο, τη φτώχεια, την καταστολή και την αστυνομοκρατία, το στραγγαλισμό του κράτους δικαίου και την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ζούμε μέσω παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Αυτά αποτελούν μείζον ζήτημα δημοκρατίας, που αντανακλά μια καθεστωτική αντίληψη για τη διαχείριση εξουσίας που εκτός των άλλων εκθέτει τη χώρα διεθνώς, αλλά την εκθέτει και σε σοβαρούς κινδύνους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την κοινωνία σε ζούγκλα. Επενδύουν στον διχασμό και στην πόλωση. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Όπως τόνισε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας, η απάντηση είναι η δράση και όχι η υπομονή. Οι οργανώσεις, τα μέλη μας, οι φίλοι, οι φίλες που βρίσκονται σήμερα εδώ, όλος ο προοδευτικός κόσμος της περιοχής και της χώρας, πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αποδεικνύοντας έμπρακτα πως υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει βεβαίως και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και προκάλεσε, μπορώ να πω, εκνευρισμό στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και αυτό γιατί προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία και συνιστά μια συνεκτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη σημερινή κρίση. Έχουμε ευθύνη λοιπόν να κοινωνικοποιήσουμε το πρόγραμμά μας περαιτέρω, να πορευτούμε με αυτό και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στο λαό που δοκιμάζεται. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, έχετε πάρει όλο το φυλάδιο, στηρίζεται σε 6 εθνικές προτεραιότητες και περιγράφει τα πεδία των πολιτικών που θα εφαρμοστούν την επόμενη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, να συγχαρώ τους διοργανωτές, την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αγραμμενών, διότι ακριβώς όχι απλά έκανε τη σημερινή εκδήλωση, αλλά πολύ περισσότερο με τη μαζική σας παρουσία εδώ αποδεικνύεται δύο πράγματα. Τα τοπικά μας στελέχη πρώτον κάνουν εξαιρετική δουλειά και δεύτερον υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, μιας και μοιραία βρισκόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε προεκλογική περίοδο. Κακά τα ψέματα.
μια προεκλογική περίοδος δεν είναι καλυστία προσώπων, είναι αντιπαράθεση και αντιπαραβολή προγραμμάτων. Και νομίζω ο σκοπός των εκδηλώσεων αυτών όπως η σημερινή είναι αυτή ακριβώς. Πρώτον, να καταδείξουμε τις διαφορές, όχι μόνο για να κάνουμε διαπιστώσεις, αλλά για να δώσουμε θετική διέξοδο και ελπίδα και προοπτική στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά ζει μια κοινωνική καταστροφή. Όλα βεβαίως συμβαίνουν στη σκιά ενός πολέμου. Ενός πολέμου ο οποίος παγκόσμια για τους λαούς αναδεικνύει ένα πραγματικά τραγικό δίπολο και εξίσου αδιέξοδο. Από τη μία έχουμε ένα παρηγμασμένο νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος γεννά ατέρμονα κοινωνικά αδιέξοδα και ανισότητες, και από την άλλη έχουμε ένα δεσποτικό ολοκληρωτισμό με τη Ρωσία ουσιαστικά στο προσκήνιο, όπου δυστυχώς συνεχώς από ό,τι φαίνεται θα γεννά επιτιθέμενους και αμυνόμενους. Η Ευρώπη μέσα στο πλαίσιο αυτό αδυνατεί να συμπεριφερθεί έστω και στοιχειωδώς ομοσπονδιακά. Είδαμε τα τραγικά εχθές όσον αφορά τις συναντήσεις, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης ακόμα και για το αυτονόητο, τη θέσπιση πλαφών στο φυσικό αέριο, προκειμένου να μπορούσαν ενεργειακά να ανασάνουν και την οικογένεια και οι επιχειρήσεις. Η χώρα, κατά την άποψή μας, βιώνει μια κοινωνική τραγωδία. Η πολιτική της βίας, τοχοποίηση Μητσοτάκη, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί. Και είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί ακόμα πιο επιθετικά, διότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας παραδομένος, ένας εκβιαζόμενος και ένας όμηρος πρωθυπουργός. Τα τελευταία γεγονότα και οι αποκαλύψεις σε σχέση με τη σκάνδαλο των παρακολουθήσεων τον καθιστούν όχι απλά ένα ευάλωτο πρωθυπουργό, αλλά ένα πρωθυπουργό υπομοιρία, όπου μεγάλα συμφέροντα, τα οποία τον εξυπηρέτησαν και τα εξυπηρέτησε μέχρι σήμερα, θα τον βάλουν στα μαντελάκια ανά πάσα στιγμή, με συνέπειες τραγικές και για την κοινωνία και για την οικονομία. Είναι, αν θέλετε, επιτακτικό αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Και πρέπει να έχουμε όλη την πολιτική ενσυναίσθηση κάνοντας έναν αναστοχασμό. Τι ήταν εκείνο το οποίο χάσαμε τα τελευταία 3,5 χρόνια, και αν έχουμε πράγματι ως δημοκρατικοί, προοδευτικοί, αριστεροί πολίτες την πολυτέλεια να βιώσουμε άλλη μια τετραετία διακυβέρνησης αντίστοιχη με αυτή την οποία βιώσαμε μέχρι σήμερα.